Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, αγαπητοί λεθατές, εδώ στο Eleven. Έχουμε τον Ορέστη Καρνέζη απέναντί μας. Προσπαθούμε με πλασέ, προσπαθούμε ψιλοκρεμαστά, προσπαθούμε με μακρινά σουτ, αλλά αυτή τη στιγμή κρατάει πάρα πολύ γερά και δεν έχουμε καταφέρει να σκοράρουμε δημοσιογραφικά, εννοώ. Και προχωρώ στην κουβέντα μας. Ο Τωροσίδης πήγε πρόσφατα στην Ρώμα. Το λέω αυτό γιατί κουβεντιάσαμε για το ενδεχόμενο να βρεθείς και εσύ αύριο μεθαύριο με το καλό στο εξωτερικό. Λέω με το καλό. Πήγε στη Ρώμα, ο Βίτρα πήγε στη Λεβάντε, ο Σπυρόπουλος πήγε στην Κιέβο. Τι πιστεύεις, τα παιδιά θα τα καταφέρουν εκεί? Φυσικά και θα τα καταφέρουν. Παιδιά με πολύ ταλέντο και τα τρία. Πολύ σωστοί επαγγελματίες. Κάνουν νομίζω ένα καλό βήμα στην καριέρα τους. Και πραγματικά τους εύχομαι ότι καλύτερο. Ο Βίτρα, και δεν θέλω να εμπλακώ με ομάδες, έτσι με τον κόσμο κυρίως, είναι αδικημένος σαν παίκτης. Στην αντίληψη που έχει το κοινό και οι δημοσιογράφοι ακόμα. Νομίζω ότι όλοι οι προπονητές που έχουν περάσει από το Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια έχουν να λένε τα καλύτερα. Για το πάθος του, για την αφοσίωσή του, την εργατικότητά του. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι και να λέμε εμείς δεν έχει ουσία. Από τη στιγμή που όλοι οι προπονητές που πέρασαν συνεργάστηκαν μαζί του, τον εμπιστεύτηκαν και ήταν και αρχικός της ομάδας για πολλά χρόνια. Οπότε αυτό νομίζω ότι μιλάει από μόνο του. Εσένα και αναφερόμαστε προπονητές, ποιος είναι ο προπονητής ο οποίος, ή ποιοι, γιατί μπορεί να είναι και σε διαφορετικές ομάδες, είναι αυτοί οι οποίοι σε είδαν, διέκριναν και σε έριξαν στα βαθιά, αν θέλεις? Θα ξεκινήσω από τον κύριο Πετράκη που είναι τώρα στον Όφι προπονητής. Ήταν ο άνθρωπος που με πήρε από την Κέρκυρα και με πήγε στον Όφι. Από όλους τους προπονητές που είχα, η αλήθεια είναι ότι πήρα πράγματα. Από όλους δηλαδή κέρδισα και εμπειρίες και γνώσεις. Νομίζω ότι όμως με τον κύριο Φερέιρα ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε καταλυτικό ρόλο για μένα, που με εμπιστεύτηκε νομίζω περισσότερο από όλους τους προπονητές και μου έδωσε τη δυνατότητα, όταν τα πράγματα έχουν στραβώσει για τα καλά που λένε, να σου δώσει μία και δύο ευκαιρίες για να μπορέσεις να ξαναβρεις το δρόμο σου. Και νομίζω ότι, όπως το έχω ξαναπεί, ότι θα το είμαι για πάντα ευγνώμων γι' αυτό. Θέλω να περάσω λίγο στην εθνική ομάδα. Σε κάθε εθνική ομάδα υπάρχουν στάρ στο εξωτερικό. Δύο, τρεις, ανάλογος στην ομάδα, τέσσερις. Ξέρω, η Ισπανία είναι όλο στάρ. Στη δική μας υπάρχουν, δηλαδή, είναι ας πούμε ο Σαμαράς, ο Καραγκούνης, ξέρω εγώ, ο ένας λόγω της πορείας μεγάλης και ο άλλο λόγω ταλέντου η στάρ της ομάδας, ή εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα? Στάρ δεν υπάρχουν, δεν νομίζω ότι υπάρχουν, και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια η εθνική ομάδα βρίσκεται πάντα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βρίσκεται μέσα στις 10 καλύτερες ομάδες στον κόσμο, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η χώρα σε ποδοσφαιρικό, έτσι, στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχουν στάρ στην εθνική ομάδα. Είναι πολύ προσιτά παιδιά όλα. Το κλίμα είναι πραγματικά πολύ παρεΐστικο. Το 2004 που ήσουν? Το 2004 ήμουν διακοπές στην Κέρκυρα. Και σαν ποδοσφαιριστής? Στον Όφι. Ήμουν ήδη νομίζω ένα χρόνο επαγγελματίας. Θα πάμε Μουντιάλ? Θεωρώ πως θα πάμε στο τέλος, ναι. Είναι το μάτς με τη Βοσνία δηλαδή? Είναι ένα πολύ σημαντικό μάτς με τη Βοσνία τον άλλο μήνα. Παρόλο που δεν νομίζω ότι θα κρίνει αυτό το παιχνίδι καθαρά την πρώτη θέση, γιατί ακολουθούν και άλλα παιχνίδια, αλλά θα παίξει σημαντικό ρόλο στο ποιος θα έχει το προβάδισμα. Αυτό το παιχνίδι είναι δύσκολο στη Βοσνία, δηλαδή θα είναι ένα μάτς που θα μας βομβαρδίσει ο αντίπαλος, ή θα πάει με μια πονηριά περισσότερο, επειδή είναι μια ομάδα που βγαίνει γρήγορα στην επίθεση, θα μας δώσει το τυράκι για να ανοίξουμε λίγο εμείς και να μας βρει ευάλωτος? Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο πλέον δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα παιχνίδια. Αν δεν είσαι 100% συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στο παιχνίδι και να κάνεις μεγάλη προσπάθεια, δεν σου χαρίζεται τίποτα. Οπωσδήποτε θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι Βόσνοι στην έδρα τους είναι πάρα πολύ καλοί, έχουν μια πολύ δυνατή έδρα. Έχουν παίχτες που αγωνίζονται σε πολύ υψηλά πρωταθλήματα.
Και νομίζω ότι και για τις δύο ομάδες θα είναι μεγάλη πρόκληση αυτό το παιχνίδι, στο ποιος θα κερδίσει και θα πάρει κεφάλι στον όμιλο. Κατά τους ειδικούς, να το πω έτσι, που παρακολούθησαν το Euro το προηγούμενο, ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος ήταν η αποκάλυψη της εθνικής μας ομάδας. Εσύ που τον έχεις ζήσει πολύ περισσότερο, πιστεύεις ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής παγκόσμιας κλάσης, κολαπτώμενος μεν, αλλά με πορεία προς τα εκεί? Θεωρώ ότι ίσως είναι από τους πιο ολοκληρωμένους Έλληνες παίκτες αυτή τη στιγμή και θα μπορούσε να σταθεί σε οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη. Είναι ολοκληρωμένος παίκτης που λέμε. Μπορεί κάλλιστα να παίξει και ως στόπερ και ως αμυντικό χαβ. Πολύ ταλαντούχο παιδί και νομίζω ότι κάλλιστα θα μπορούσε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης να σταθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα κατέκτησε το 2004 το Euro έχοντας ένα μοντέλο ποδοσφαιρικό με προσήλωση στην άμυνα, με πάθος, όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν και τον Έλληνα, άλλαξε και λίγο τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύονται οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και έτσι βλέπουμε να έχουμε μεγάλη παραγωγή καλών κεντρικών αμυντικών. Δηλαδή, τι να πούμε, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Αβράμου Παπαδόπουλος, Μαλεζάς, έρχεται ο Μανολάς από πίσω, Σιώβας, Παπασταθόπουλος, ένα σωρό κεντρική αμυντική. Αλλά έτσι δημιουργείται μια ανισορροπία σε σχέση και με τους παίκτες που πρέπει να δημιουργήσουν το παιχνίδι. Όχι, νομίζω ότι και στο δημιουργικό κομμάτι είμαστε αρκετά καλά. Γενικότερα πιστεύω ότι η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια ομάδα πλήρης. Δηλαδή σε όλες τις θέσεις νομίζω ότι μπορεί να παρατάξει δύο εισάξεις εντεκάδες. Δεν νομίζω ότι υστερεί κάπου και θεωρώ ότι έχει να δώσει πολλά ακόμα. Έχει πολλά πράγματα να κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Έχει όμως αυτό που λένε διάφοροι ότι είναι μια ομάδα συντηρητική, μια ομάδα που στο παραγωγικό της κομμάτι έχει ελλείψεις, στο ότι δεν κάνει γκολ εύκολα ή ενδεχομένως και ευκαιρίες εύκολα. Είναι μια ομάδα που δεν χάνει εύκολα, που δεν ξέρει να χάνει και δεν χάνει εύκολα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, στο να μην χάνεις εύκολα. Από εκεί και πέρα έχουν υπάρξει παιχνίδια που έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ και έχουν υπάρξει παιχνίδια που δυσκολευόμαστε στο γκολ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πολύ δύσκολα αυτή η ομάδα θα χάσει. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό από το να ρίχνεις 3 και 4 γκολ και να δέχεσαι άλλα 4. Εδώ υπάρχει και ένα δίλημα. Είδαμε και στον Ολυμπιακό ότι υπήρξε και αλλαγή προπονητή. Ότι τι είναι πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα, να το δεις όμως στεγνά, αποστηρωμένα, έστω και με μισό μηδέν, έστω και με μισή ευκαιρία, και από την άλλη πλευρά το θέαμα που εντάξει σε πολλά παιχνίδια ενδεχομένως να έχεις πολλά γκολ και λοιπά, αλλά θα έρθουν και κάποιες ήττες ενδεχομένως που θα είναι εκτός προγράμματος. Άμα τα βάλεις ζυγαριά αυτά τα δύο. Στη ζυγαριά γέρνει το αποτέλεσμα. Είναι όμως συνδυασμός, ότι δεν μπορείς να λες ότι θέλω μόνο το αποτέλεσμα και να πηγαίνεις στράφη και το θέαμα. Οπωσδήποτε θα έχεις και άσχημες και άσχημα παιχνίδια, οπωσδήποτε θα έχεις και μια περίοδο που δεν θα είσαι σαν ομάδα στην καλύτερη σου φάση. Και σε αυτή ακριβώς τη φάση είναι πολύ σημαντικό να μην χάνεις. Το λέω κιόλας στο σωμάτι. Εκεί πρέπει και η ομάδα να δείξει και χαρακτήρα. Και εκεί φαίνεται και η μεγάλη ομάδα. Ναι. Ότι δεν χάνει εύκολα. Πρόσφατα στο φιλικό με την Ελβετία, θα μπορούσε να ήταν μια ευκαιρία, ας πούμε, έτσι, να έχει ένα καλό σκορ η εθνική ομάδα, να παίξει λίγο απελευθερωμένα. Δεν το κατάφερε. Μετά, όταν σκεφτόσασταν οι παίκτες, όσο συντάγατε, λέγατε να πηγαίναμε λίγο καλύτερα, έτσι, να παίζαμε λίγο πιο ελεύθερα, ρε παιδί μου, να δώσουμε και ένα κίνητρο περισσότερο στον κόσμο για να γεμίσει το γήπεδο. Το συζητήσατε, το σκεφτήκατε αυτό? Εντάξει, γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι όταν βρισκόμαστε στην εθνική ομάδα πρέπει όλοι να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Αυτό είναι η πρώτη σκέψη που υπάρχει. Συγκεκριμένα με την Ελβετία, νομίζω ότι αυτόματα όταν ξέρεις και ότι και οι δύο ομάδες έχουν ένα φιλικό παιχνίδι, αυτόματα υποσυνείδητα στο μυαλό καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να έχεις την ίδια απόδοση, ότι δεν μπορείς να είσαι στα κόκκινα 90 λεπτά. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είχαμε κάποια διαστήματα που παίξαμε αρκετά καλά. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, χάσαμε ευκαιρίες, θα μπορούσα κάλλιστα να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν ένα θετικό
ένα θετικό παιχνίδι και αυτό. Ότι δεν χάνει εύκολα. Δηλαδή ξέρει ότι πλέον ότι για να σε κερδίσει μια ομάδα δεν θα καταφέρει. Πρέπει να φτύσει αίμα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε καταφέρει. Το θέμα Σάντος, το ότι ενδεχομένως να φύγει το 2014, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα το ότι θα γίνει. Επηρεάζει καθόλου την ομάδα ή όχι? Όχι, δεν νομίζω ότι την επηρεάζει. Ένας πολύ καταξιωμένος προπονητής, πολύ έμπειρος, πολύ έξυπνος. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, τους Έλληνες παίχτες και την οτροπία των Ελλήνων. Είμαστε όλοι πολύ τυχεροί που τον έχουμε προπονητή στην εθνική ομάδα και ευχόμαστε να παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμα. Θα αλλάξω σελίδα, θα φύγω λίγο έτσι από τα αγωνιστικά. Έχεις μεγαλώσει στην Κέρκυρα, γεννήθηκες όμως στην Αθήνα. Έτσι μπορείς να μας πεις πώς συνέβη αυτό? Γεννήθηκα στην Αθήνα, οικογενειακώς μετακομίσαμε για Κέρκυρα σε πολύ μικρή ηλικία. Δεν έχει σχέση με την Κέρκυρα καταγωγή ή κάτι τέτοιο? Καταγωγή έχει η μητέρα μου από Κέρκυρα. Και σε πολύ μικρή ηλικία, όπως ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, μετακομίσαμε οικογενειακώς πλέον μόνιμα στην Κέρκυρα. Και μέχρι τα 15 μου, 16 όπου έφυγα, έμενα εκεί. Με τον αδερφό σου μοιάζεται πάρα πολύ, έχω δει σε φωτογραφίες. Άλλοι λένε ναι, άλλοι ναι. Όχι. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη. Είναι στην Κέρκυρα τώρα? Τώρα είναι η Κέρκυρα, ναι. Οπότε και η οικογένειά σου είναι εκεί, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Άρα πηγαίνει συχνά πολύ στο νησί. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Ξέρεις, κάποτε ένα διάστημα γραφόταν διάφορα σαν κουτσομπολίστικα για μια σχέση σου με μια κοπέλα. Τώρα είσαι μόνος σου, τι γίνεται? Εγώ δεν θέλω να γυρίσω να μας πεις αν ισχύει εκείνη να τη γράφουν κλπ. Τώρα μας πεις, είσαι ελεύθερος? Είμαι καλά, είμαι καλά αυτή τη στιγμή. Ξέρεις, κάτι φίλες που είχαν μάθει ότι θα έρθεις μου πήραν τηλέφωνο και μου λέγανε. Έτσι. οπότε είσαι άνθρωπος που σκέφτεται και το αύριο, το μεθαύριο, ζεις μόνο τη στιγμή? Δηλαδή, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Σκέφτεσαι γάμο, ας πούμε, ή όχι? Το πήρε μακριά, εσύ. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι σε όλους κάποια στιγμή περνάει από το μυαλό αυτό. Το θέμα όμως είναι σε τι φάση σε πετυχαίνει. Και αυτή τη στιγμή η φάση που είμαι τώρα δεν το σκέφτομαι. Είμαι προσιλωμένος αυτή τη στιγμή στη δουλειά μου, στο στόχο μου, στο πώς θα γίνω καλύτερο, στο πώς θα τα πάω καλύτερα. Και από εκεί και πέρα, στο μέλλον, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις, ένας κοινός μας φίλος μας έλεγε πριν μπούμε στο στούντιο μια ιστορία ότι ήθελε να ρίξει μια γκόμενα και της μιλάει συνέχεια. Δηλαδή, πώς μας το είπε, ότι της έπεσε αυτή. Κάτω. Εσύ όμως, επειδή είσαι ποδοσφαιριστής αναγνωρίσιμος, είσαι νέος, υγιής, έτσι και να είσαι πάντα, είναι πιο εύκολο δηλαδή. Πώς ρίχνεις μια γκόμενα? Γεια σου, είμαι ο Ρέσης Καρνές, ποδοσφαιριστής και τελείωσε, αυτό ήταν? Όχι, ή θα χρειαστεί έτσι δουλειά? Καμία σχέση. Είσαι έσα που δεν είναι και έτσι το στυλ μου. Είμαι πολύ low profile που λένε. Δηλαδή πολύ δύσκολα θα πλησιάσω μια κοπέλα, πολύ δύσκολα. Και μια που είπες για low profile, το προφίλ, το πρότυπο του ποδοσφαιριστή που έχουν πολύ στο μυαλό τους είναι ο τύπος που πάει μόνο στην προπόνηση. Δεν πολύ γουστάρει κιόλας να προπονείται παραπάνω ατομικές, βάρη, ξέρω εγώ, παραπάνω η ώρα στο γήπεδο. Γουστάρει καφετέριες. Είναι και ψιλοκάγκουρας. Ακούει και λαϊκά. Είναι έτσι? Εντάξει, για ορισμένους μπορεί να είναι. Για μένα είναι κάτι πολύ μακριά από αυτό. Υπάρχουν και παίχτες που έχει συναντήσει που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, βιβλιοφάγοι, μπορεί να ασχολούνται με την πολιτική, ας πούμε, για να λες. Αυτό τώρα τι. Εντάξει, έχει να κάνει σε μια ομάδα πάντα με 25-30 άτομα. Πόσο μάλλον όταν έχει αλλάξει και 2-3 ομάδες ή κάθε χρόνο που μπορεί να προσταφερούνται διάφοροι παίχτες, σημαίνει ότι έχει να κάνει και με διαφορετικούς χαρακτήρες και διαφορετικές προσωπικότητες. Ποιος είναι ο παίχτης λόγω προσωπικότητας που σου είχε κάνει μεγαλύτερη εντύπωση? Ζιλμπέρτο Σίλβα. Τι ήταν αυτό που είχε? Ήταν η άβρα του κοσμοπολίτη, ήταν. Η ευγένειά του, η ταπεινότητά του, η εργατικότητά του και το πόσο σεμνός ήταν. Ξέρεις, τα παλιά χρόνια υπήρχε και το πρότυπο του ποδοσφαιριστή που ήταν και σχεδόν οριακά αγράμματος. Αυτό όμως δεν ισχύει πια.
Δηλαδή οι παίχτες είναι συγκροτημένες προσωπικότητες. Δεν νομίζω πλέον. Αυτό πλέον ναι, έχει αλλάξει. Νομίζω ότι οι παίχτες πλέον έχουν άποψη. Τα πανεπιστήμια του κόσμου. Εντάξει, και να βγάζει ένα πανεπιστήμιο δεν σημαίνει και κάτι πλέον εδώ που τα λέμε. Το θέμα είναι να είσαι μέσα στα πράγματα, να έχεις άποψη, να εμπνέεις σεβασμό στον άλλον. Έχεις να σε σέβονται. Για τα πολιτικά δρόμενα σήμερα που η χώρα μας είναι σε δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, προσπαθώ να έχω. Και επειδή είναι δύσκολη η εποχή και για το ποδόσφαιρο, έχουν ψαλιδιστεί πολύ οι αποδοχές των παικτών. Αρκετά. Όταν πας, κάποτε πήγαινες έξω τα προπονητήρια και μέτραγες Πόρσε, Φεράρι, ξέρω εγώ κλπ. Αυτά τελειώσανε. Δεν τελειώσανε, αλλά έχουν αλλάξει λίγο, έχουν περιοριστεί. Ξέρεις, επειδή σε ρώτησα πριν για την πολιτική, θα έφτανες ποτέ στο σημείο να είσαι αγανακτισμένος και συμπλατεία συντάγματος έξω από τη Βουλή? Ίσως αν κάποια στιγμή μπορεί και να το έκανα, ναι. Ή να... Μπορεί και να το έκανα. Να κληθείς τέλος πάντων, δεν λέω εγώ από ένα κόμμα, αλλά από ένα φορέα. Από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κάτι. Και εσύ, ρε παιδί μου, είσαι ένας άνθρωπος που σε βλέπουμε, έχεις μια συγκρότηση, είσαι και γνωστός. Έλα εδώ, γιατί είναι για το καλό της χώρας. Θα το εξέταζες? Θα το εξέταζα. Δεν ξέρω αν ήταν από κόμμα ή όχι, αλλά εάν θεωρούσα ότι είχα να πω πέντε πράγματα ή να βοηθήσω σε κάτι ή να... ή δεν ξέρω και εγώ τι, και να ήταν για καλό τέλος πάντων, ίσως να το εξέταζα. Θα σκεφτώσουν ποτέ, θα φανταζώσουν ποτέ τον εαυτό σου βουλευτή? Δεν μπορώ να φανταστώ. Πέφτει, εντάξει τώρα, πέφτει γιαούρτι λίγο. Είναι δύσκολες οι εποχές. Κάποτε ήταν σε όλο χειραψίες. Τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Όχι. Και είναι τώρα, μακριά από μένα πολύ. Τώρα δεν νομίζεις ότι είναι ο πολιτικός ο οποίος θα δείξει στο σθένος ότι είναι αυτή τη στιγμή θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος είναι πραγματικά εκεί για να κάνει δουλειά? Ενώ τα προηγούμενα χρόνια που είχαν λεφτά, εύκολο ήταν. Μοίραζε λεφτά, τελείωνε. Τώρα που δεν υπάρχουν λεφτά, τώρα θα αναδειχθούν οι... από εδώ και στο εξής. Το κακό με αυτή την ιστορία είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν είχε τα τελευταία χρόνια, δεν ασχολιόταν με τα κοινά, δεν είχε άποψη για την πολιτική και αυτό ήταν κάτι πολύ άσχημο. Και τώρα πέρασε στη φάση του θυμωμένου. Όλοι είναι, ξέρω εγώ, λαμόγια, όλοι είναι έτσι. Και τελειώνει και αυτό όμως. Δηλαδή πρέπει να δούμε και θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Εντάξει, βρίζει κάποιον. Και να τον βρήσεις, μπορεί να τον διώξεις, μπορεί να τον βάλεις φυλακή, στο Χατζόπουλος. Τελειώνει. Από εδώ και πέρα. Ήρθε η στιγμή, δηλαδή πιστεύεις ότι τώρα θα αναδειχτούν πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τη χώρα από το χέρι και θα την οδηγήσουν σε πιο ήσυχα μονοπάτια? Είναι πολύ δύσκολο να πατήσεις ένα κουμπί και από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεις έναν ικανό ηγέτη που μπορεί να πάρει τη χώρα, να πάρει όλα τα προβλήματα και να τα λύσει. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Το θετικό όμως είναι ότι με όλη αυτή την ιστορία. Ο κόσμος έχει πλέον ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, άσχετα τις πεπιθήσεις και τις απόψεις που μπορεί να έχει ο καθένας. Αλλά είναι ένα κομμάτι στη ζωή μας που πρέπει όλοι να ασχολούμαστε και να έχουμε άποψη. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να γίνει πιο έντονο. Αυτά τα κουβεντιάζεται και μέσα στα αποδυτήρια πλέον. Δηλαδή, εγώ πιστεύω τα προηγούμενα χρόνια ότι πολλοί παίχτες πιο πολύ να συζήταγαν για αυτοκίνητα, που τα είπαμε και πριν. Για γκόμενες ενδεχομένως, για ξέρω εγώ ότι είχε συζητάμε και πολιτικά. Συζητάμε και πολιτικά, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις με χώρες ποδοσφαιριστών που είναι σε παρόμοια φάση με τη δική μας. Τους ρωτάμε εμείς και αυτοί βέβαια τι γίνεται στις χώρες που ζουν αυτοί, πώς είναι τα πράγματα, τις διαφορές που βλέπουν με εδώ με τη δική τους χώρα. Ανταλλάζουμε γενικότερα απόψεις. Νομίζω το συζητάμε και αυτό πλέον. Έζησες ένα διάστημα με τον Σισε, συμπαίκτης, ο οποίος αγαπήθηκε πάρα πολύ από το κοινό του Παναθηναϊκού. Ήταν έτσι και στην απλή καθημερινότητά του, σαν και αυτό που βλέπουμε. Γιατί αν πεις στάρ, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, ήταν ένα στάρ. Μέχρι και φούστα φόρεσε και πήγε σε βραβεία. Κοιτάξτε το ότι τι κάνει ο καθένας έξω από το γήπεδο, να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν με απασχολεί. Και μακάρι, μόνο τη συμπεριφορά του μέσα. Ναι, αυτό εκεί θα κατέληγα, ότι ο καθένας είναι ελεύθερος, δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει και όπως νομίζει αυτός να το κάνει. Εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση στο Τζιμπρίλ είναι το πόσο επαγγελματίας ήταν και το πόσο αφοσιωμένος ήταν στις προπονήσεις, στους αγώνες, γενικότερα
στη δουλειά μας. Ενώ είχε περάσει δύο πάρα πολύ σκληρούς και σοβαρούς τραυματισμούς που κάλλιστα κάποιος στη θέση του θα μπορούσε είτε να κλέβει εισαγωγικά τις προπονήσεις, θα μπορούσε να κάνει προπονήσεις σε λιγότερη ένταση. Αυτός νομίζω ήταν πρότυπο στην μαχητικότητα και στο πάθος που έδειχνε και μας βοήθησε πάρα πολύ όσο καιρό ήταν εδώ. Για να φτάσει κανείς να είναι στο σημείο του υψηλού πρωταθλητισμού και κορυφαίος, πόσο περισσότερο πρέπει, και αυτό νομίζω είναι και ένα μάθημα για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν, πόσο περισσότερο πρέπει να προσπαθεί πέρα από την προπόνηση. Η προπόνηση μπορεί να είναι 2 ώρες με την ομάδα, πέρα από αυτό, σε ατομική, με γυμναστή, σε βάρη, σε οτιδήποτε. Κοιτάξτε, αυτό είναι ανάλογα το σωματότυπο που έχει το παιδί και ανάλογα τον προπονητή και την ομάδα την οποία αγωνίζεται, το τι ζητάει και το τι χρειάζεται. Αυτό που έχει να κάνει βέβαια είναι να βρίσκεται στην καλύτερη του δυνατή κατάσταση. Να προσέχει πάρα πολύ τα κιλά του, το λίπος του, το φαγητό του, την καθημερινότητά του, για να μπορεί να έχει διάρκεια. Γιατί τη διάρκεια μόνο έτσι θα μπορέσει να την έχεις. Έχουμε δει τερματοφύλακες να φτάνουν μέχρι τα 40 τους χρόνια. Εσύ είσαι νέος, έχεις μεγάλη καριέρα μπροστά, εύχομαι να πάνε όλα όπως θα θες πρίμα. Σκέφτεσαι ότι θα πάει όσο πάει, δηλαδή πώς το αντιλαμβάνεσαι? Δεν ξέρω μέχρι πότε θα παίζω ή πότε, δεν έχω ένα deadline που λένε, και νομίζω ότι κανείς δεν το σκέφτεται αυτό. Από εκεί πέρα θέλεις να είσαι υγιής, θέλεις να παίζεις ποδόσφαιρο συνέχεια, γιατί πλέον είναι και τρόπος ζωής το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ότι πάμε 2 ώρες στην προπόνηση και πάμε τον αγώνα την Κυριακή και τελείωσε. Είναι η καθημερινότητά σου, είναι η σκέψη σου, είναι η ανάγκη σου στο να παίξεις. Έτσι όπως μου το λες, φαντάζομαι ότι πιστεύεις ότι το ποδόσφαιρο θα είναι για πάντα η ζωή σου, ακόμα και όταν σταματήσεις να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Θα υπάρχει πάντα στη ζωή σου. Τώρα αν είσαι σε κάποιο πόστο, αν είσαι σε τι στυλ θα σε βρει, αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει πάντα στη ζωή στο ποδόσφαιρο. Εγώ, Ρέστη, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έρθω τώρα από εκεί για να σε χαιρετήσω, όπως επιβάλλεται με την ευγένεια που έχει αυτή η εκπομπή. Αλλά ξέρεις, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα με το μικρόφωνο, γιατί το παίρνω μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι του 11, είχαμε εδώ έναν αληθινό, για μένα ο ίδιος είναι σεμνός και δεν θέλει να το αποδέχεται αυτό, αλλά ήταν και είναι ένα στάρ του ελληνικού ποδοσφαίρου, και σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο που από εκεί που κάποιοι έλεγαν διάφορα έφτασε να καθιερωθεί στην εθνική ομάδα, για μένα είναι το καλύτερο παράδειγμα και για όλους μας να περάσουμε τα δύσκολα και να πάμε στα πιο καλά, σε αυτά που μπορούν να μας οδηγήσουν στην ευμάρεια. Νομίζω ότι είναι ένας αγώνας που θα πρέπει να δώσουμε όλοι μας. Ένα ακόμα 11 έφτασε στο τέλος. Καλό σας βράδυ.